Επειδή αυτές τις μέρες χιόνισε πολύ και χιόνισε 2-3 φορές πολύ και κάτω στην Αθήνα χιόνισε και πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι χαρήκαμε, τα βολάσαμε, άντε πολύ παίξαμε το χιόνι. Είχε και προβλήματα το χιόνι το πολύ, έτσι είναι. Αλλά σκεφτόμουν αυτές τις μέρες κάτι που διάβασα από τον Άγιο Αμφιλόχιο, τον Μακρύ. Τι ωραίος Άγιος κι αυτός, τι ωραία για τη ζωή μας τα λέει. Και λέει κάτι εκεί που φέρνει παράδειγμα από το χιόνι, λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος. Όπως έρχεται, λέει, το χιόνι και πέφτει, 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 μαλακά, 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 και τα σκεπάζει, λέει, και τα παγώνει όλα. Έτσι έρχεται, λέει, και η χάρη του Θεού και πέφτει μαλακά, 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 και τα σκεπάζει όλα και παγώνει τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις κακίες μας, και εμείς νιώθουμε ανάλαφροι, ανάλαφροι, γιατί τα παίρνει όλα ο Θεός και μας αφήνει με τη χάρη Του και με την ευλογία Του και τη γλυκύτητα. Πόσες φορές οι Άγιοι μας μιλάνε για γλυκύτητα. Είναι, λέει, γλυκύτητα από τη χάρη του Θεού, σαν το μέλι, σαν το μέλι που είναι σε ένα βάζο μέσα. Αλλά, λέει, για να το νιώσεις, λέει, το μέλι, δεν χρειάζεται να σου πουν, ξέρεις, εδώ μέσα αυτό το βάζο έχουμε ένα γλυκό πράγμα το οποίο είναι πολύ γλυκό. Τι χρειάζεται να μας πούνε? Φάρε και δοκίμασε. Τακ, τακ, τακ. Και μετά λες, α, έτσι είναι και η ευλογία και η χάρη του Θεού. Όποιος τη δοκιμάσει, χαίρεται, πετάει, πετάει, θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και παππούλη μου, μου το λέτε στην εξομολόγηση πολλές φορές, και όταν μετά στεχνώνει και δεν νιώθουμε τίποτα, ενώ πριν λίγο καιρό νιώθαμε, 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 τότε, έλεγε ο Γεροπαΐσιος, φεύγει λίγο, φεύγει λίγο η χάρη για να την ξαναζητήσουμε, να την ξαναλαχταρίσουμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε τι, το βάζο με το μέλι. Ναι, γι' αυτό γίνεται, γι' αυτό φεύγει, για να ξαναψάξουμε τη χάρη και την ευλογία και να κάνουμε τον αγώνα μας. Γιατί ο αγώνας μας μας φέρνει κοντά στο Θεό, ο αγώνας μας, μωρέ, μας δίνει τη χάρη και την ευλογία. Άντε, 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 πάμε, πάμε για αγώνα, όχι με φόβο, όχι με άγχος, με απλότητα και με ταπείνωση στο Θεό να δοθούμε, και τότε θα έρθει ο Θεός και θα μας αγκαλιάσει και θα πορευτούμε χέρι-χέρι με το Θεούλη.